Η προκαταρτική έγκριση κονδυλίου ύψου 101,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοδότηση Συνδέοντα στην Ευρώπη. Ανοίγει τον δρόμο για εισαγωγή φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα τη Κύπρου αλλά και μείωση τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο. Η αίτηση για χρηματοδότηση είχε υποβληθεί από τα Υπουργεία Ενέργεια και Μεταφορών. Που αποτελεί ουσιαστικά περίπου 40% τη δαπάνη, τη συνολική δαπάνη που χρειάζεται για τι υποδομέ. Μας έχουν απορρίψει τις, τις, την αίτησή μας για λιμενικές εγκαταστάσεις, αλλά έχουμε μπει με τον συνάδελφο ότι θα βρούμε άλλους τρόπους α, να προχωρήσουμε και σε αυτό. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα 101 εκατομμύρια είναι ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή. Σε πρώτο στάδιο εγκρίθηκε κονδύλι ύψου 34,5 εκατομμυρίων ευρώ για δεύτερο έργο, στο οποίο κάτω από τον ίδιο μηχανισμό κατατέθηκε πρόταση από την κοινοπραξία. IGI Ποσειδών για τι λεπτομερεί τεχνικέ μελέτε για τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed. Το έργο είχε εντύχει προηγούμενη χρηματοδότηση και ήταν οι μελέτε, το pre Τώρα είναι το FIT και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει εγκρίνει προκατακτικά πάντοτε, όπως έχω πει, 35 περίπου εκατομμύρια. Επίσης, πολύ σημαντικών ποσών, πολύ σημαντικών κοντήλινγκ που δείχνει ταυτόχρονα και τη στρατηγική σημασία που έχει αυτό ο αγωγός για την Ευρώπη. Η ΔΕΦ αναμένεται να προχωρήσει σε προκήρυξη δύο διαγωνισμών το πρώτο τρίμηνο και τετράμηνο του 2018 για τις υποδομές και την προμήθεια φυσικού αερίου. Ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακοτρύπης είχε τη συνάντηση με την ΔΕΦΑ και ΡΑΙΚΑ, την οποία εξετάστηκαν όλα τα σενάρια.